σας έχω πει πόσο αγαπάω, πόσο λατρεύω το Petit Gâteau. Το αγαπάω διπλά γιατί πια η Μαρίνα Σπυριδάκη που είναι η ψυχή του Petit Gâteau, είναι και φίλη μου τόσα χρόνια. Το αγαπώ επίσης γιατί μεγάλωσε, γιατί εννοώ μεγάλωσε, έχει μεταφερθεί σε έναν πιο μεγάλο χώρο και κουντουριό του ένα αλφα λοιπόν, εδώ στα Μελίσια. Και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί το εργαστήριο μεγάλωσε και μπορούμε λοιπόν να μπαίνουμε και στο εργαστήριο, να μαγειρεύουμε, να φτιάχνουμε τα σπάντα γλυκές με τα που μας αρέσουν. Χριστούγεννα και περιμένω με ανυπομονησία αυτή τη στιγμή, Μαρινάκι μου. Ευχαριστώ. Με πολύ. Θα σας δείξω κάτι άλλο. Καλορίζικο καταρχήν. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που σας υποδέχομαι στο νέο μας χώρο. Δική μας η χαρά. Και ελπίζω να φτιάξουμε κάτι που θα κάνει και ο κόσμος. Είναι εύκολο και γευστικό. Σήμερα λοιπόν θα φτιάξουμε ένα κέικ. Ένα διαφορετικό κέικ από όλα αυτά που φτιάχνουμε συνήθως με τις ζαχαρόπαστες. Είπαμε να ξεφύγουμε από το κομμάτι ζαχαρόπαστα, να κρατήσουμε ένα πιο ατόφιο κέικ με την επικάλυψή μας της βουτυρόκρεμας, όποιας κρέμας τέλος πάντων θέλουμε. Και naked θα μπορούσε να ήταν. Θεωρώ ότι αυτή η επιλογή του κέικ αρέσει και σε μικρούς και σε μεγάλους. Mm. Πολλές φορές η ζαχαρόπαστα, ναι, μεν μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε τα πολύ όμορφα σχέδια, τα εφάνταστα και όλα αυτά. Αλλά υπάρχουν κάποιοι στην παρέα που μπορεί λιγάκι να τη βάλουν στην άκρη. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η επιλογή δεν υστερεί σε κάτι, ότι έχει πολύ ωραία γεύση και εμφάνιση, μπορεί να γίνει γιορτινό και να το χαρούν όλοι. Αν θέλετε να φτιάξετε κάτι που πραγματικά θα το λατρέψουν τα παιδιά, είναι αυτά. Ή ελάτε εδώ από το Petit Gâteau να το πάρετε, γιατί θα είναι και το πιο εύκολο και πιο όμορφο. Λοιπόν, πάμε να πούμε πώς τη φτιάξαμε. Ωραία. Την κρυώσαμε. Την κολλήσαμε. Ανάμεσα, δηλαδή βάλαμε το frosting ανάμεσα στο κεκάκι μας. Ψυγείο. Mm-hmm. Τη βγάλαμε έξω, την περάσαμε με το ίδιο frosting και εξωτερικά. Τι μπορούμε τώρα να βάλουμε πάνω. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα το συγκεκριμένο κεκάκι είναι και η γεύση που προτείνουμε για τα Χριστούγεννα. Είναι ένα κεκάκι το οποίο είναι καφέ στο χρώμα, αλλά δεν έχει να κάνει με σοκολάτα ή κακάο. Έχει μια σωστή αναλογία με λάσσας, η οποία είναι και πολύ γιορτινή, γευστική, αρωματική. Και του δίνει αυτή την καφέ απόχρωση. Επίσης έχει ginger, πιπερόριζα δηλαδή, και κανελίτσα. Θεωρώ ότι όλοι αυτοί οι συνδυασμοί βγάζουν ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα και γευστικό και αρωματικό. Πρέπει να σας πω ότι επειδή το δοκίμασα πριν σε μικρό cupcake που τα έχει έξω στη βιτρίνα, είναι εξαιρετικό. Δεν υπάρχει πιο χριστουγεννιάτικη γεύση. Πραγματικά σας προτείνω να το δοκιμάσετε ανεπιφύλακτα. Λοιπόν, οπότε τώρα είμαστε σε αυτή την. Δηλαδή θέλουμε να κάνουμε αυτό κάπως, το ίδιο αποτέλεσμα. Ωραία. Ακριβώς το ίδιο ποτέ δεν βγαίνει. Mm-hmm. Απλά θα δείξω λιγάκι πώς θα κάνουμε αυτό το λεγόμενο dripping. Δηλαδή να φεύγει όμορφα και ελεγχόμενα η σοκολάτα μας και να στολίζεται έτσι το κεκάκι μας. Πάντα την είχα αυτή την απορία. Πώς μένει εκεί και δεν χύνεται. Έχει να κάνει με θερμοκρασίες εδώ. Πρέπει να πω τώρα. Φίλες, είναι λιγάκι, ναι, θέλει πειραματισμούς. Εντάξει, αλλά δεν είναι δύσκολο. Πρέπει να είναι σε μια χλιαρή κατάσταση. Θα μας πεις εσύ. Η σάλτσα μας. Ωραία, οπότε θα πάρουμε το. Φέρνω εγώ εδώ το κατσαρολάκι. Το κατσαρολάκι μας. Και αφού βλέπουμε ότι είναι, μπορούμε να πιάσουμε δηλαδή την κατσαρολίτσα, βλέπεις, είναι χλιαρή, δεν καίει, δεν είναι κρύα. Σωστά. Έτσι. Και αυτό και βλέπουμε ότι είναι υφή. Σε αυτή την υφή, ακριβώς. Ρέει έτσι, ούτε τρέχει πολύ γρήγορα, είναι λίγο, πάει να δεν γίνει παχύρευστο. Μπράβο, δεν είναι καθόλου νερό. Παίρνουμε μία κουταλίτσα, τη ρίχνουμε στο κέντρο. Mm. Παρατηρούμε λίγο πόσο θα ανοίξει. Βλέπεις ότι δεν ανοίγει πολύ, ακριβώς. Ότι δεν είναι νερό. Συνεχίζω. Κάνω και λίγο έτσι με το κουτάλι μου για να καλύψω το κέντρο της τούρτας. Mm. Συνεχίζω. Και φτάνω λίγο μέχρι κάποιο σημείο κοντά στα όρια του, στα όρια. Mm-hmm. Δεν βάζω άλλο. Με το κουτάλι δεν βάζω άλλο. Mm-hmm. Ωραία. Τη συνέχεια την κάνουμε με αυτό. Mm-hmm. Με το κορνέ. Έχουμε βάλει το ίδιο γλάσο. Αν α, μπορείς το βλέπεις να δάσα μου, ναι. Κοιτάξτε εδώ λίγο, αρχίζει πώς αρχίζει στο πλάι, ναι. Και τρέχει. Οπότε βάζουμε σιγά σιγά, τώρα θα μου το γυρνάς λιγάκι. Λοιπόν, ωραία, αφού το κάναμε αυτό, χτυπάμε και λίγο έτσι, βλέπουμε κάποιες ατέλειες εδώ. Αλλά με τη διακόσμηση δεν θα φαίνεται τίποτα.
Τώρα αρχίζει το ωραίο κομμάτι. Αν κάποιος θέλει, βλέπει τις ατέλειες, μπορεί να βάλει και κάτι παραπάνω, όχι έτσι. Εάν πας εδώ να βάλεις και άλλο γλάσο, θα σου γίνει μπάλωμα. Άλλη θερμοκρασία, άλλη στιγμή, έστω και μετά από 30 δευτερόλεπτα να το κάνεις, θα γίνει δεύτερο στρώμα από πάνω. Άλλωστε αυτό είναι το στυλ του, δηλαδή αποκλείεται το ένα να είναι ακριβώς ίδιο με το άλλο. Τέλεια. Οπότε θερμοκρασίες. Θερμοκρασίες, ναι. Ωραία. Λοιπόν. Τώρα αρχίζουμε και αυτοσχεδιάζουμε, έτσι. Αλλά επίσης έχω κάτι άλλο να σας δείξω. Όλο προτάσεις είσαι. Λοιπόν, και κόψτε, αυτά. Αυτά είναι μίνι, πολύ μίνι. Πιο πτή δεν υπάρχουν, ε. Εντάξει. Ωραία, θα κάνουμε το εξής. Θα τα κάνουμε να φαίνονται σαν μπαλίτσες χριστουγεννιάτικες. Μπαλίτσες χριστουγεννιάτικες. Ναι, όπως είναι έτσι το στικάκι, δεν μπορούμε να το βάλουμε. Α, δεν μπορούμε να το βάλουμε. Δεν μπορούμε. Θα το βάλουμε θα φάνε. Αυτό είναι ένα κέικ pop. Αλήθεια. Πρόσεξε. Το, πώς το κόψες. Ναι. Όπως το έχουμε φτιάξει, προσπαθούμε, γιατί είναι και ευαίσθητα, προσπαθούμε σιγά σιγά με μία στριφτή κίνηση, σαν να ξεβιδώνουμε μία βίδα και αφαιρούμε το στικάκι του. Τώρα. Δεν μας ράγισε. Όχι. Μετά, έχουμε διάφορες βρώσιμες σκόνες στα χρώματα που θέλουμε, για να του δώσουμε ένα μπρονζέ, ένα γελιστερό αποτέλεσμα. Για να γίνει σαν και αυτό, ε. Ναι. Και είναι ένα κέικ pop που μπορεί να στολίσει. Άρα αντί για άδεια θα μπορούσε να είναι και ένα κέικ pop. Ξεκίνα. Σειρά σου. Αλήθεια. Δεν είναι δύσκολο. And all over town, little kids come get down. And Christmas is a rockin' time. Μ' αρέσει πολύ. Τι να πούμε, χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Να έχετε μια δημιουργική χρονιά, πολύ εορταστικό πνεύμα και αισιοδοξία. Γιατί και τα γλυκά μας φέρνουν διάθεση καλή και χαρά, πολύ χαρά. Έτσι δεν είναι? Χρόνια πολλά, χρόνια σε, πολλά όλους, σε όλους, με υγεία. Down our block, little kids start to rock. Christmas is a rockin' time.